Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται το τριήμερο που έχουμε μπροστά μας, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο κλειστό της Νέας Ιωνίας, γιατί εκεί θα ακουστούν οι αχές, που θα μπορούσαν να μοιάζουν και πολεμικές, αλλά είναι... Γιατί φωνάζουν? Καλώς ήρθατε, κύριε Τόρη. Γεια σας. Είναι προπονητής στο Ταϊκβοντό. Είναι το πανελλήνιο κύπελο του Ταϊκβοντό αυτό που φιλοξενείται, λοιπόν, για να δώσουμε και την απάντηση στο τι γίνεται το τριήμερο. Οι αχές είναι εκτόνωσης, είναι ο φόβος που θέλουμε να δημιουργήσουμε στον αντίπαλο. Γιατί θέλω να πω ότι ακόμη και αυτές οι αγωνιστικές αναμετρήσεις έχουν φωνές, κραυγές που δημιουργούν πράγματι τρόμο. Δεν θα έλεγα ότι δημιουργούν τρόμο. Αλλά στην τι ουσία είναι? Αυτές οι κραυγές υπάρχουν γενικότερα στον αθλητισμό, σε πολλά αθλήματα, δεν είναι μόνο στο Ταϊκβοντό, το οποίο εκπροσωπώ εγώ. Υπάρχει μια ολόκληρη φιλοσοφία πάνω σε αυτό, αλλά κυρίως είναι ένα ψυχολογικό ντοπάρισμα του ίδιου του αθλητή προς τον εαυτό του. Mm-hmm. Για να κάνει μια καλύτερη προσπάθεια, μια καλύτερη επίδοση γενικότερα, γενικότερα στον αθλητισμό αυτό το θέμα. Παρότι είναι ένα άθλημα που δεν έχει σχέση με την Ελλάδα, με την έννοια ότι να κατάγεται από τους προγόνους μας, έχει αγαπηθεί πολύ στην Ελλάδα, ό,τι έχει να κάνει με το καράτε. Όλες οι μορφές, είτε είναι το Κιοκουσινκά, είτε είναι το Ταϊκβοντό. Θέλω να πω, ανήκετε στην ίδια μεγάλη οικογένεια, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι. Ποια θεωρείτε η οικογένειά σας? Δεν ανήκουμε στην ίδια μεγάλη οικογένεια. Το Ταϊκβοντό ξεχωρίζει σε σχέση με όλα αυτά. Ναι, αλλά θέλω να πω, αν κάποιος ήθελε να το περιγράψει και δεν ήξερε ότι είναι Ταϊκβοντό αυτό, δεν θα το κατέτασε εκεί, ο Αδαΐς. Σαν πολεμική τέχνη θα το λέγαμε. Αυτό που έχει οθήσει το Ταϊκβοντό πολύ έτσι πιο μακριά από όλα τα άλλα είναι ότι είναι η πιο σύγχρονη μορφή πολεμικής τέχνης. Είναι Ολυμπιακό αγώνισμα πολλά χρόνια. Έχει παρουσιάσει Ολυμπιακές διακρίσεις. Και πλέον ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί είναι ο πλέον πιο σύγχρονος, διότι αυτό θα παρουσιαστεί και θα το δουν και οι θεατές που θα βρίσκονται στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Ιωνίας, στο οποίο να πούμε ότι υπάρχει ελεύθερη είσοδο για όλους. Θα παρουσιαστούν τα καινούργια συστήματα ηλεκτρονική θώρακες και ηλεκτρονικές κάσκες, mm-hmm. που γίνεται αυτόματη καταγραφή πόντων με την επαφή του ποδιού που φοράμε ηλεκτρονικό καλτσάκι. Θα το δούνε τώρα κάποιοι που δεν γνωρίζουν, κάποιοι που γνωρίζουν καταλαβαίνουν. Έχουμε και βίντεο από αυτό? Δεν έχουμε βίντεο, όχι. Θα το δούμε για πρώτη φορά τώρα. Θα το δούνε τώρα. Θα είναι ο νέος τρόπος με τον οποίο θα παιχτεί η Ολυμπιάδα του 2016. Δηλαδή το άθλημα, στην ουσία αυτό το οποίο θα παιχτεί τότε, με αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά θα παιχτεί. Mm-hmm. Συν το γεγονός του instant video replay, το οποίο δηλαδή μπορεί να διαμαρτυρηθεί κάποιος για κάποια τεχνική και υπάρχει video replay επί τόπου και καταλογίζεται υπέρ ή κατά αναλόγως με την ένσταση που έχει κάνει τη συγκεκριμένη στιγμή. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν κάποιες στιγμές που αξίζουν της προσοχής μας περισσότερο, γιατί φαντάζομαι κάποιος δεν θα μπορεί, εκτός αν είναι ο λάτρης του αθλήματος ή είναι δικοί σας μαθητές, που αξίζει να δούμε. Θέλω να πω, θα υπάρχουν κάποιοι τελικοί που αξίζει να δούμε στη διάρκεια αυτού του τριημέρου? Θα υπάρχουν. Η τελική πάντα είναι προς το τέλος της ημέρας. Ξεκινάμε από την αρχή mm-hmm. προκριματική κλπ. Και μετά προχωρώντας την ημέρα προς το τέλος της ημέρας, αναλόγως βέβαια και με τον αριθμό των αθλητών, γιατί περιμένουμε με πολλές δηλώσεις, πολλά σωματεία και δεν γνωρίζουμε το πρόγραμμα ακριβώς το ωράριο. Ποιος είναι ο πιο μακρινός σύλλογος που έρχεται? Και από Οριστιάδα θα έρθουν και από... Γενικά θα υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Νησιωτική συμμετοχή έχουμε? Βεβαίως θα υπάρχει, ναι. Βεβαίως. Από τη Σκιάθο, παράδειγμα, θα υπάρχει συμμετοχή. Όχι, εγώ έλεγα για μακρινές, θέλω να πω. Δεν γνωρίζω τις συμμετοχές, γιατί αυτά όλα πηγαίνουν στην Ελληνική Ομοσπονδία τα εκδοτικά συμμετοχές και δεν τα γνωρίζω εγώ. Αυτοί έχουν τα αρχεία εκεί πέρα, αλλά θα υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Και ξεκινάνε κάθε μέρα οι αγώνες σε 9 και θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς ως χορηγό επικοινωνίας, αλλά και το Δήμο Βόλου, ο οποίος είναι συνδιοργανωτής. Και το ΔΟΕΠΑΠ ΔΙΠΕΘΕ και τον πρόεδρο τον κύριο Βλιώρο, ο οποίος μας έχει βοηθήσει και γενικά όλη τη διεύθυνση αθλητισμού, από τα πιο μικρά πράγματα μέχρι τα μεγαλύτερα. Και ελπίζω ο κόσμος να ανταποκριθεί και να παρευρεθεί εκεί μαζί μας. Σας ευχαριστώ.